Ευλογήσον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πολλά έτη Δέσποτα. Άγιος σας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεται στο φελέτης ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αργίαν αργύρι και θαυματούργοι, επισκέψαστε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν ότε ημίν. Τα ηχείς εις αντίληψη μόνος υπάρχον Χριστέ, τα ηχείαν την άνωθε, της Πάσχους ειδούλησον, λύτρος εδοσιμάτων και μικρών αρνηδόνων, έγκυρον του υβρίσε και δοξάζει να πάστος, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλό. Παντοκράτορ, δέσποτα, μακρόθυμε, πολυέλε, ευδιάλακτε, φιλάνθρωπε, πανάγαθε, υπεράγαθε, παντοδύναμε, Χριστέ ο Θεός ημών. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι, διαμόνιν αγαθόρητος, περιουσίαν την ημετέραν φύσιν παρήγαγες, σύ νοεράν ψυχήν και λόγων εμπνεύσας ημίν, και εικόνη σου τιμήσας ημάς, τρυφής του παραδείσου και θεοειδούς αγωγής και ομιλίας θείας υπερφυός καταξιώσας, σύ την συνεντολήν αθετήσαντας και απάτη και πλάνη καθυπαχθέντας δαιμονική και της εις εκποσώντας δόξης και θάνατον αλλαξαμένους ζωής και βασιλείας δουλείαν εσχράν, ου παρίδες διαπέλαγος άφατον μακροθυμίας και αγαθότητος, αλλά επεσκέψω πολυτρόπος δια πατέρων και προφητών, συνόμων ημίν των εγγράμμασιν εις επιστροφήν και παιδαγωγίαν έδωκας, αγγέλους επέστησας οδηγούς και φύλακας, διδάσκοντας και χειραγωγούντας ιονί προς την του Κρήτονος έβρεσιν. Επί δε πάντα τα αυτά κενά και μάταια απεδείξαμεν, τι αμέτρο προς την κακίαν ημών ροπή,
Αυτός σύ την δευτέραν της φύσεως ημών δημιουργίαντε και ανάπλασιν αρήτως επιτέλει των αιώνων εργάσω και όλων των ημέτερων άνθρωπων ενός ασφρικτός όλη σου τη θεότητη και σαρκή την σάρκα και ψυχή την ψυχήν καθαγιά σας και θανάτω και πάθεση των παραφύσιν παθών και του θανάτου απαλλάξας ημάς δια της τηρήσεως των θείων σου εντολών της αθανάτου ζωής κατηξίωσας. Αλλά και πάλιν ημείς, τα θεία σου εντολάς ταύτας παραβάντες και των ωρέξεων ημών και των θελημάτων ο πίσω γενόμενοι, πάσαν αμαρτίαν επιμελώς καθεκάστην διενεργούμεν, καταλαλιάν, βλασφημίαν, νησικακίαν, επιορκίαν, ψευδολογίαν, εσχρολογίαν, δόλων, έριν, φθόνων και πάσαν αθέμητον εσχρουργίαν, φυσικήντε και παραφύσιν. Και ειν ουδέ εν αλόγης ζώης εστίν ευρύν ταύτην ασεβέστατα καινοτομούμεν. Εξέ λοιπόν εν ματαιότητη εημέρε ημών της βοηθείας της σύσυγε γυμνόμεθα μικτηρισμός και χλέβη της κύκλο ημών εγεννήθημεν το σον όνομα το Πανάγιον και προσκυνητών διημών βλασφημίστε τις έθνες υπεποιήκαμεν τη κακία παλαιοθέντος και τες τρίβης αφρόνος χολάναντες, πάντες εξεκλίναμεν, άμα η κρυώθημεν, ουκ εστιν ως ηνιών, ουκ εστιν έως ενός. Ιερείς και λαός, εξέστημεν επί το αυτό, δια ταύτα κρίση δικαία εξώστημεν από σου, και απερίφθημεν της μεγάλης σου αντιλήψεως, και την πολλήν σου φιλανθρωπίαν προς αγανάκτησιν ετρέψαμεν οι ταλέποροι. Λυμή και εχμαλωσία και στενοχωρία και απορία και θάνατη ποικίλη και συνεχής τους τρισαθλίους ημάς αμερίσαντο, ειν αδια των τίου των μαστίγων προς εαυτόν άκοντας ελκύσεις φιλάνθρωπε. Αλουδε ούτε ο γέγονε τι πλέον παρημών, παρέδοκας ημάς εις δουλείαν της έθνεση και εις εχμαλωσίαν και σφαγήν και διαρπαγήν της ανόμης και ουδέ ούτω συνήκαμεν, ουδέ των πονηριών και των ανομιών ημών απέστημεν. Μικρόν της δουλείας ανήκες ημάς παραδόξως και των ασεβών παραπάσαν ηλευθέρωσας ελπίδα και έτι μάλλον προσεθήκαμεν ανομίαν επί τη ανομία, τη ευεργεσία φυσιοθέντες και τη ελευθερία και τη ανέση καταχρυσάμενη. Δια ταύτα πανάγαθε δέσποτα, ως μήτε δια των λυπηρών και των δεινών σοφρονιζομένους, μήτε δια των σών ευεργεσιών και των χαρίτων βελτίους γινωμένους, κρίση δικαία κατεδίκασας ημάς και απολία και πανολεθρία και αφανισμό παντελή παραδέδοκας. Και δήλων ως τέλεον εκτριβήνε και αφανιστήνε κατεκρίθημεν, αφών ούτως αφιδός την διαδοχήν του γένους πρόωρον εξεθέρισας, ως μη δε ρίζαν, μη δε σπέρματο Ισραήλ υποληφθήνε κατά το γεγραμμένον, αλλά γενέστε ημάς ως Σόδομα και ως Γόμορα, καθούς κατακλυσμός άρδιν πάλε διάφθηρεν αυτές ρίζες και αυτής κλάδης αφανισθέντας. Ουδέ γαρινός ως επιπεσούσα κατά μικρόν μετρίως υπεξάγει τους θρίσκοντας, αλλά καθά περσφαγέως παρόντος και εκάστο μετά της δρομφέας κερίαν επιφέροντος, ούτως άματε την πληγήν και το σύμβολον αθρώνε δέξατο του θανάτου πολύ και άμα πάντα σε ξέφρνης το σκότος εκάλυψε και ο θάνατος ως μόνον υπώντας ότι επλήγημεν κατά πόδας ευθύς επακολουθεί. Ώστε συν δύο και συν τρεις εκβάλλεστε από μιας και της αυτής οικίας και προς εκφοράν απάγεστε ως περσοριδών επί μια κλίνη κειμένους και μη δε εξαρκήν τους περιλυπωμένους των ενομισμένων αξιούν τους προσήκοντας, μη δε έχειν προσθήνα πρώτων των συγγενών πορευθύνε, πάντων απλώς ομού φθυρωμένων ελεηνός και παραπεμπωμένων το άδει. Αλλά απορία και αμηχανία πανταχώθεν ελαυνωμένους, μη εξευρίσκην τι μάλλον της προσφοράς θρηνή σε προσήκη, πρώτερον το άον των άωρων θάνατων ή το εφηνιδίος ούτως αρπάζεστε, ή τους προαπελθώντας, ή τους την ικάφτα εκπνέοντας, ή τους αυτοί κατούτο πείσεστε μέλλοντος, ή τους περιείνε δοκούντας και ανωτέρους του πάθους.
προπάντων δε μάλλον επέστην οδύρεσθε και δακρύν, όσου περιλυπωμένης ελπίδος ουδέ μιας, μη και αυτούς εν ολίγο με τα νεκρών αριθμίστε, ούτως απελπισμένοι πανταχώθεν προκύμεθα, καθάπερ θρέματα την σφραγήν αναμένοντες. Σήμερον περιείσταται της πατράση και της μητράση χορός πρέδων, χορός ιών, χορός άλλων συγγενών και συνήθων, ως συγχωρήστε τα σοικία στο πλήθη, συναγωμένων ενίστε και καταφατρίας και συγγενίας. Και αύριον άπεδες, έρημοι, ελεηνοί, περιηρημένοι και ως περικροτηριασμένοι τα κεριότατα και αθρώς την ελπίδα πάσαν αποβαλόμενοι και της ζωής και του γύρος και της διαδοχής της εισέπειτα γενεάς και πάντων ομού των φυσικών και των φιλτάτων και των αναγκαιοτάτων στερούμενοι. Εξεπλάγιμενουν φιλάνθρωπε δέσποτα το μεγέθη της αφορή του ταύτης συμφοράς και της μάστιγος και μικρού εξέστημενε αυτών και απορία και αμηχανία περιέσχεν ημάς και φόβος και τρόμος ανεκδιήγητος ήλθεν εφ' ημάς και εκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου και απειρήκαμεν και απεγνώκαμεν παντάπασιν. Ουδέγαρεν της ζώσινε αυτού συνελογιζόμενος, ουδέν το καθεστικότη του νοός εσμέν, αλέκαστος την πληγήν και των σημείων εκάστο φανταζόμενος έχειν, πυκνά των μελών εφαπτώμενη, καθόραν εξιστάμενη, καν κόνοψε πέλθει καν ζωή φιών τη δάκη, των όλεθρων παρήνε ιόμενη υπό του δέους, και πρώτου θανάτου νεκρούς δε δοκούμεν. Όθεν και περιάγομεν άπαντες, όσπερ ημιθνίτες και εκλελημένοι και πανταχώθεν υπορημένοι, και μη δε μίαν καταφυγήν ευρίσκοντες. Και το διχείριστον, ότι ουδέ διάρε τα όματα ημών εις των ουρανών, ουδέ ανοίξε το στόμα ημών και εύξαστε ενώπιόν σου τολμόμενοι τάλανες, το κέντρο του συνειδότος πληττόμενοι. Αλλά τα έργα ημών τα πονηρά και πάσης ακαθαρσίας ανάμεσα, προοφθαλμών έχοντες, εσχήνει τα πρόσωπα καλυπτόμενοι, αναξίουσε αυτούς της εις βοηθείας και της εις αντιλήψεως κρίνομεν, τούτο μόνον συντετριμένοι και τεταπεινωμένοι και κατεσχημένοι βοώντες προς σε των αγαθών Θεών. Δίκαιος η Κύριε και δικαία η κρίση σου κατά πάντα αεπήγαγες ημίν. Μάλλον δε ου κατά τας ανομίας ημών επίησας ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκας ημίν. Αλλά και ταύτην την καθημών επιφερωμένην μάστιγα φιλάνθρωπον πλέον ή δικαίαν είναι ομολογούμεν. Πάσα γαρμάστιξ και πληγή και πάσα όλεθρος καθημών επιφερόμενος, ο λίγος εστί και μικρός προς τα πολύ πληθή ημών αναμήματα. Διαμένουν το πλήθος των ημετέρων αμαρτημάτων, ουδέ θα ρίσε έχομεν δικαιοκρίτα Κύριε, ή να την συνοικετεύσομεν αγαθότητα, λύσιν της φοβεράς ταύτην ευρύν απειλής. Η δε υπερβολή της εις ευσπλαχνίας και των σών εκτιρμών η άβυσος πολυέλε δέσποτα, κατά τολμάν αναγκάζει και τα υπέρ την ημετέραν αξίεν επιζητήν. Όθεν Θεέ υπεράγαθε και Κύριε του ελέους, δεόμεθα σου της γαλινότητος, στήσον την καθημών το σάφτην επιφερωμένην οξίαν και άωρον του θανάτου ρομφέαν, και μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε παραδόης ημάς εις τέλος απολέσθε δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε αποστήσεις το έλεος σου αφημών φιλάνθρωπε, μη δε διασκεδάσεις την διαθήκην σου ειν διέθου της πατράσιν ημών, μη δε ολιγείς τους ημάς ποιήσεις παραπάντα τα έθνη. Αντίθεε στην άβυσον των νυκτυρμών σου το πλήθη των ημετέρων κακών. Σύ μόνο αμαρτάνομεν Κύριε, αλλά και σύ μόνο λατρεύομεν. Εκτός σου άλλων θεών ου γινώσκομεν. Σύ μόνο με τα συντετριμένης και τεταπεινωμένης καρδίας παριστάμεθα και δακρύοντες βοώμεν το Κύριε ελέησον. Δέξε φιλάνθρωπε την κοινή ταύτην συντριβήν ημών και των καρδιακών πόνων, όσε δέξω τα δάκρυα Εζεκίου εν τη θλίψη της καρδίας αυτού και του θανάτου του τον ερήσω και χρόνον ζωή σε δωρήσω παρά των ορισμένων σου τέλους αυτό. Απέστρεψε γάρφη συν Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και έκλαψε
και παρευθείς ως φιλάνθρωπος δεσπότης τον προφήτην απέστειλας λέγοντα αυτό. Ήκουσα τις προσευχής σου και είδον τα δάκρυά σου και προσθήσω επί τα έτη σου 5 και 10 έτη. Αυτόσουν ανεξήκακε Κύριε ο υπόν, ου θελήσω τον θάνατον του αμαρτωλού έως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Σπλαχνίσθητη και εφημήν της αναξής και απόστρεψον τον θυμό σου των δικαιότατων αφημών και μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν. Οράς δέσποτα, όπως εσμικρύνθημεν και ολιγόθημεν η κληρονομία σου και το άγιον έθνος σου και το πλήρωμα της γης όλης, ού η σκιά και τα όρη περιελάμβανε. Νίσθητη φιλάνθρωπε του σταυρού και του θανάτου και του εκουσίου πάθου σου, ού υπέρ ημών των κατακρίτων υπέμεινας, και μη αρπάσιος λέοντας ψυχάς ημών, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Είδας μακρόθυμε, ως ουδεμία πληγή των αναισθήτων ούτως Αιγυπτίων καθύψατο, όσοι των πρωτοτόκων φθορά και απώλεια. Εφημήν δε, αμύθιτος εστιν η συμφορά και ανίκαστον το δεινόν, πάντων ομού και των πρώτων και των μέσων και των εσχάτων προ ώρας ούτως αρπαζομένους εξέφνης. Σπλαχνίστη τι ούνε διάλακτε Κύριε επί της δάκρυση και της κλαθμήθ των υπείων και των βρεφών και της απλάς του πάσης και αόρου ηλικίας και στήσον την καθημών δικαίαν σου αγανάκτησιν και κοπασά το ηθράψης πολυέλεε Κύριε. Την γαρ πληγήν και το σύμβολον του θανάτου τα βρέφη δεξάμενα και εν συναισθήσει του κακού και της φθοράς γενόμενα προς ημάς και χήναση και όλης οφθαλμής ενατενίζουσιν και χείρας ωρέγουση και δάκρυση και ψελίσμαση και ακοές ασήμης και εις έχουση κινήμαση την σφαγήν δεικνύουση το όλεθρον αποδύρονται και προς βοήθειαν αυτών πάση τρόποι σημάς εφελκίσαστε δήθεν βιάζονται. Ημείς δε μη δαμόθεν δυνάμενη χείρα τούτης επορέξε προς σε των πάντα δυνάμενων καταφεύγομεν και παρασού μόνο την βοήθειαν και την λύσιν των δεινών εξετούμεθα. Σιγαρ μόνο δυνατά τα παρανθρώπισα δύνατα ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας. Αμήν. Let us pray to the Lord. Mercy. O gracious, loving, compassionate, and ever merciful Lord, plentiful in mercy and rich in beneficence, the Father of mercies and God of all comfort, who through your holy apostles have empowered us to heal the infirmities of your people by oil and prayer, heal us and those who shall be anointed with this oil for relief from every ailment and every malady, for deliverance from evils of those who infirm hope await salvation from you. Yes, O Master, Lord our God, we pray to you, the Almighty, that you will save us all. O only Physician of souls and bodies, sanctify us all. As healer of every malady, heal also these your servants. Raise them up from their bed of pain through the mercies of your goodness. Visit them in your mercy and compassion. Cast out from them every sickness and malady, so that being healed by your mighty hand, they may serve you with all thanksgiving. That even now, sharing in your ineffable love, we may sing praises and glorify you who do great and wondrous things, both glorious and transcendent. For yours it is to show mercy and to save us, O God. And to you we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυχιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Glory to you, O God, our hope, glory to you. May Christ, our true God, through the intercession, most pure and holy Mother,
of the holy glorious prophet and forerunner John the Baptist, the holy glorious praiseworthy apostles Peter and Paul, and of all the holy apostles, of our holy righteous ancestors of God, and of all the saints, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευκόντων Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.